Καταρχάς να ευχαριστήσουμε τους πολίτες που και σήμερα προσήλθαν τις κάλπες και μας τίμησαν με την ψήφο τους. Τους ευχαριστούμε και να είναι σίγουρο θα είμαστε συνεπείς και θα παραπιστούμε τα οράματα και τις ιδέες μας ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για την παράταξη. Ένα δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι απόψε βγαίνει συνολικά ηττημένος ο προοδευτικός χώρος του κέντρου αριστερά. Αν αθροίσουμε τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ, δυστυχώς υπολείπονται ακόμα και από τα ποσοστά που πήρε μόνη της η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μια σοβαρή ενίσχυση των δεξιών και ακροδεξιών κομμάτων και μορφωμάτων που εισέρχονται στη Βουλή. Εν αντιθέσει με την αντίστοιχη βεντάλια που αφορά την κεντροαριστερά και την προοδευτική παράταξη, που φαίνεται συρρυκνώνεται η δύναμή της ακόμα και μέσα στο νέο κοινοβούλιο. Προφανώς η αποχή ήταν σημαντική. Αυτή πάντα ευνοεί το πρώτο κόμμα, το ξέρουμε άλλωστε. Αυτό ισχύει πάντοτε στατιστικά. Η επόμενη μέρα μας βρίσκει προβληματισμένους, προφανώς στεναχωρημένους, όμως οι αποφάσεις λαμβάνονται με βάση το θυμικό, λαμβάνονται με βάση την λογική ως πολιτικά όντα. Πρέπει λοιπόν να αποτιμηθεί το αποτέλεσμα και οι αλλαγές που έχουν συμβεί στο εκλογικό σώμα, σε συνδυασμό με τη συντηρητικοποίηση που βλέπει και στην υπόλοιπη Ευρώπη στις εκλογικές της συμπεριφορές. Για να σχεδιαστεί η επόμενη μέρα, γνώμονας πρέπει να είναι η επόμενη μέρα και το αύριο, όχι το χθες. Να μιλήσουμε για το τι έγινε, αλλά με γνώμονα και βλέμμα στο αύριο, στο μέλλον. Ο τόπος έχει ανάγκη ένα ισχυρό προοδευτικό πυλώνα, έχει ανάγκη το ΣΥΡΙΖΑ, έχει ανάγκη τις προοδευτικές ιδέες και τα προοδευτικά προγράμματα της διακυβέρνησης και έχουμε καθήκον και υποχρέωση να μείνουμε όρθιοι, να σχεδιάσουμε την επόμενη μέρα και να προχωρήσουμε.